τον κόδωνα του κινδύνου για τους δανειολήπτες που οφείλουν στις τράπεζες για την αγορά πρώτης κατοικίας έκρουσε σήμερα ο πρόεδρος του Διηγορικού Συλλόγου Βόλου με αφορμή το κλίμα βεβαιότητας στο οποίο καλλιεργούν αμφίσιμες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών αναφορικά στο καθεστώς προστασίας των δανειοληπτών από πληστηριασμούς καθώς επίσης και εξαιτίας των αλλαγών που επιφέρει ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, ο οποίος διευκολύνει σύμφωνα με τους νομικούς στις τράπεζες. Σε συνδυασμό με το ότι γίνονται πολύ πιο εύκολοι οι πληστηριασμοί με τον σχεδιαζόμενο κώδικα πολιτικής δικονομίας, κάποιος θα χάνει πολύ εύκολα το σπίτι του. Γι' αυτό και έχουμε σηκώσει ψηλά τη σημαία του αγώνα κατά του νομοσχεδίου για τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, γιατί όλα αυτά έρχονται συνδυαστικά. Δεν μπορεί να είναι τυχαία ότι από τη μία σχεδιάζουν ακόμα και τον νόμο Κατσέλη να τον αλλάξουν. Έρχεται λοιπόν κώδικας πολιτικής δικονομίας αλλαγές. Νόμος Κατσέλη επιφυλάσσονται, έχουν πει ότι θα κάνουν αλλαγές. Αν έρθει από 1η Ιανουαρίου και απελευθέρωση των πληστηριασμών, τότε εδώ μέσα η Ελλάδα θα γίνει κόλαση, όχι από αυτά που κάποιοι απειλούν ότι θα γίνει, αλλά από την ταλαιπωρία που θα υποστούν, από την κοινωνική αδικία που θα δημιουργηθεί όταν χάνονται σπίτια πάρα πολύ εύκολα και οι ίδιοι οι δανειολήπτες θα χρωστούν χρήματα στις τράπεζες. Να ζητήσουν νομική συμβουλή προτρέπει τους δανειολήπτες ο πρόεδρος του Διηγορικού Συλλόγου Βόλου, ο οποίος εκτιμά ότι αν η χώρα οδηγηθεί τελικά σε εκλογές, τότε δεν θα εφαρμοστούν άμεσα τουλάχιστον οι σχεδιασμοί αναφορικά στον τερματισμό της περιόδου προστασίας της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμούς, καθώς και στις αλλαγές στον κώδικα πολιτικής οικονομίας. Το σχετικό νομοσχέδιο στις 16 του μηνός, χθες δηλαδή, ήταν να ζητηθεί στην Βουλή λόγω των εξελίξεων με την προεδρική εκλογή, πάει πιο πίσω. Επομένως, όλα αυτά είναι σε συνάρτηση με την προεδρική εκλογή. Αν τυχόν δεν έχουμε προεδρική εκλογή, δηλαδή διαλυθεί η Βουλή, όλα αυτά πάνε στον αέρα και μετά θα περιμένουμε την νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές, οποιαδήποτε είναι αυτή, να αντιμετωπίσει αλλιώς τα προβλήματα.